Με εντυπωσιακό τρόπο έπεσε στη Λίμνο η αυλαία των τριήμερων επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την υπογραφή της ανακοχής του Μούδρου. Το νησί του Βορείου Αιγαίου τίμησε την επέτειο της λήξης του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής με μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Και όταν γιορτάζουμε τη λήξη ενός πολέμου, ουσιαστικά υπερασπιζόμαστε την ειρήνη. Ήταν μια ευκαιρία να θυμηθούμε και να τιμήσουμε. Και κυρίως όμως να διδαχθούμε. Οι εορτασμοί κορυφώθηκαν με επιμνημόσυνη δέση και κατάθεση στεφάνων στο κοινοπολιτιακό κημητήριο του Μούδρου. Το παρόν στο γραφικό όρμο της Λίμνου έδωσαν εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και μέλη πρεσβειών και στρατιωτικοί ακόλουθοι από τις συμμαχικές χώρες της Αντάντ, που πρωταγωνίστησαν στην υπογραφή της κατάπαυσης των εχθροπραξιών με την καταραίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ένα παγκόσμιο γεγονός που συνέβη στο νησί μας, δεν μπορούμε να το αφήσουμε παρά μόνο και να τιμήσουμε σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που έχουν χαθεί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά βέβαια να δώσουμε και έμφαση στην ιστορία μας, η οποία είναι υπάρχουσα, με τις εκθέσεις που έχουμε πραγματοποιήσει τόσο με το Πολεμικό Μουσείο και την Πρεσβεία του Καναδά, όσο και με την δράση της ελληνικής αεροπορίας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Λίμνο. Η ανακοχή του Μούδρου στις 30 Οκτωβρίου 1918 άνοιξε το δρόμο για την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών, με την οποία παραχωρούνταν στην Ελλάδα τα νησιά Ύμβρος και Τένεδος, η Ανατολική Θράκη, καθώς και το δικαίωμα ανάπτυξης στρατευμάτων στην περιοχή της Σμύρνης.